Καταρχάς, να αρχίσουμε την διαδικασία της τιμητικής διάκρισης. Και θα πούμε δύο-τρία πράγματα για τους ανθρώπους που θα τιμηθούν, έτσι για το ιστορικό. Τα στοιχεία αυτά μας τα έδωσε ο συνάδελφος ο Κώστας ο Τσόρας, συνάδελφος, γιατί θα γράψει βιβλίο. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Κοβεδάρος, δικηγόρος, τρίτος πρόεδρος της ιστορίας της Κοζάνης, 1967-1968, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979. Επί πολλά χρόνια διατέλεσε παράγοντας του Μακεδονίου Κοζάνης πριν τη συνένωση το 1964. Και πολλά χρόνια παράγοντας της ομάδας μετέχοντας στα διοικητικά συμβούλια. Έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 87 χρόνια. Ήταν πρόεδρος στον αγώνα Μπαράζ για άνω από προβληθευτική κατηγορία το 1979 που έγινε στο Βόλο με το Αρντάκι, όπου έγινε κατάληψη της πόλης από τους 5.000 φίλους της ομάδας Κοζάνης. Για το να πούμε την ιστορία, κέρδισε 2-1 και βγήκε στην ιδρυτική κατηγορία. Σκόρερ ήταν ο Κωστόπουλος και ο Μπέρος. Ο Αΐνος ο Γιάννης Κοβεδάρος ασχολείται και με τα δημοτικά. Παρακαλείται ο γιος του, ο Χάρης Κοβεδάρος, να παραλάβει την ιδρυτική διάκριση από τον πρόεδρο της Κοζάνης. Thank you.